Μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου αύριο, του Μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας και η λειτουργία του επίσης αύριο. Μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που σπούδασε πολύ το λόγο του Αγίου Βασιλείου, τον πατέρα Αθανάσιο Γεύτιτς, πατρολόγο στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, στη Θεολογική Σχολή. Έχει ειδικευτεί ιδιαίτερα στη θεολογία του 4ου αιώνα, στους μεγάλους πατέρες του 4ου αιώνα. Δεν ξέρω, πατέρα Αθανάση, αν κάνω μεγάλο λάθος, αλλά θαρώ πως η μεγάλη σας αγάπη είναι, μάλλον μία από τις μεγάλες σας αγάπες είναι ο Μέγας Βασίλειος. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Λοιπόν, ο λόγος σε εσάς να μας μιλήσετε για τον Άγιο. Ευχαριστώ για την τιμή αυτή και για να μιλήσω εγώ για τον Άγιο Βασίλειο είναι σαν να προσπαθήσω να ψελίσω λίγα λόγια για τον μεγάλο ουρανοφάντορα του Λόγου του Θεού, του Χριστού, τον Άγιο Βασίλειο. Είναι γεγονός ότι τον αγάπησα, για μένα τουλάχιστον, γεγονός ότι τον αγάπησα πολύ. Και το ότι τον μελέτησα δεν μπορώ να πω ότι είναι ανεξάντλητος, και ότι τα έργα του σχετικά λίγα, αλλά το πρόσωπό του είναι ένας χώρος για μένα ανεξάντλητος. Άμα δείτε, παραδείγματος χάρη, τη σχέση του με τη μητέρα του, με τα αδέλφια του, την αδελφή Μακρίνα και τα αδέλφια Γρηγόριο και Πέτρο, με τον Γρηγόριο το θεολόγο, το φίλο του, με τους επισκόπους της εποχής του, με τον Άγιο Αθανάσιο, με τον Μελέτιο Αντιοχίας, ένα πλούτος αποκαλύπτεται, που μας αποκαλύπτει κάτι που θα το πω απλά και που το διατύπωση άκουσα από τον Άγιο Περγάμον Ιωάννη τον Ζιζιούλα, τον μεγάλο θεολόγο, πρώτου να γίνει ακόμα επίσκοπος. Κοιτάξτε, όλο το Ευαγγέλιο είναι, λέει, μία δέσμη βασικών σχέσεων. Θεού μεταξύ του, ως Τριάδος, Θεού με εμάς, εμάς μεταξύ ημών. Αυτό είναι η Εκκλησία. Ο Άγιος Βασίλειος πράγματι είναι πρόσφορο πρόσωπο για να μας αποκαλύψει αυτή την αλήθεια των βασικών σχέσεων. Είναι χαρακτηριστικό, να μπω αμέσως στη θεολογία του, ότι είναι εκείνος που ονόμαζε την ουσία του Θεού κοινωνία. Η συμφυής και αδιάρρηκτος κοινωνία της Τριάδος. Και θυμάμαι κάποιο ορθόδοξο ακαδημαϊκό θεολόγο που όταν το είπαμε ότι ο Βασίλειος ονομάζει τη Θεία Ουσία κοινωνία, αυτά λέει εμείς δεν τα είχαμε ακούσει και δεν ξέρουμε. Αυτό είναι επικίνδυνο πράγμα. Είναι βέβαια ο Θεός ως Τριάδα. Λοιπόν, η μεγάλη προσφορά του Άγιου Βασιλείου στη θεολογία, την Εκκλησία, στην ποιμαντική της, στη λειτουργία της, στο μοναχισμό της, στην παιδεία της, στη θεολογία στο χασμό, είναι αναμέτρητη. Όλα αυτά όμως πηγάζουν από ένα άνθρωπο, από ένα μεγάλο πρόσωπο που και πρικισμένος, αλλά και οι δυσκολίες της εποχής τον πιέζανε και βγάλανε να βγει με το παραπάνω αυτά τα τάλαντα που είχε. Ο Γρηγόριος ο θεολόγος χαρακτηριστικά λέγει στο γνωστό επιτάφιο λόγο ότι ο Βασίλειος βρισκόμενος σε περτεράστιες δυσκολίες της εποχής του, και θεολογικές και εκκλησιαστικές και διαπροσωπικές, λέει, προσευχόταν πολύ στο Θεό και παρά τα αυτά δεν περίμενε μόνο από την προσευχή και από το Θεό. Εργαζόταν πάρα πολύ, πίστευε στην ανθρώπινη συνεισφορά στην Εκκλησία, στην δημιουργικότητα θα λέγαμε σήμερα στην Εκκλησία, και πράγματι δημιουργούσε. Όταν δείτε την λειτουργία του ως μια θεολογική δομή του κανόνα της ευχαριστίας, είναι ένας ύμνος δημιουργικός που περιλαμβάνει τον σύμπαν, το Θεό, τον κόσμο, εμάς, τη μοίρα εσχατολογική όλων, τότε βλέπετε τι μεγαλείο ήταν αυτό το πνεύμα. Πάντως, πατέρα Αθανάση, θέλω λίγο, ήδη το υπενυχθήκατε, να εντοπίσουμε αυτό το χάρισμα που είχαν οι μεγάλοι Άγιοι, ότι το έργο τους
δεν ήταν ένα αυτόνομα γνωστικό έργο, ένα έργο που έβγαινε μέσα από μια θεωρητική σπουδή, αλλά είχε μια άμεση σχέση με κάποιες, με την εμπειρία τους. Μάλιστα. Μιλήσατε για την θεολογία της Αγίας Τριάδος και συγχρόνως αναφερθήκατε στην ίδια τη ζωή του, που ήταν μια μαρτυρία αυτής της τριαδικής διάστασης που υπάρχει μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Μάλιστα. Και ίσως αυτό λίγο να το λέω, να το υπογραμμίζαμε το λέω, γιατί έχουμε πάντα τον κίνδυνο να βλέπουμε τις μεγάλες αυτές μορφές εντελώς αυτόνομα σε ένα έργο συγγραφικό που έχουν κάνει ή ενδεχομένως σε ένα έργο πρακτικό που έχουν κάνει και να μην βλέπουμε από πού πηγάζει αυτό το έργο, τη ρίζα από την οποία έρχεται και βγαίνει. Μάλιστα. Καταρχήν ο Βασίλειος είχε τεραστία μόρφωση. Είναι γεγονός ότι ήταν ο πιο μορφωμένος άνθρωπος ίσως της εποχής του. Το έργο που έγραψε για τους νέους πώς να ωφεληθούν από τα ελληνικά γράμματα είναι αριστούργημα σοφίας και γνώσεως ταυτόχρονα των ελληνικών, ας πούμε, της παραδόσεως. Αλλά προέχει πράγματι μία πρωταρχική πείρα που είναι και προσωπική και εκκλησιαστική στο Βασίλειο. Όταν αυτός μιλάει για την Τριάδα, ο Άριος, ή πριν από τον Άριο μοναρχιανιστέ, αιρετικοί που συνόψιζαν το Θεό σε μονάδα, ο Άριος που έκανε Τριάδα αλλά βαθμιαία, έτσι, κλιμακωτή, δηλαδή με κατάπτωση κάτω, ο Υιός κατώτερος από τον Πατέρα και τον Υιό, σε αυτά, ο Βασίλειος την πείρα της Εκκλησίας, βρε παιδί μου, πώς βαπτιζόμεθα, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνουν αυτά? Και έφτασε να συμπεραίνει αυτό που ξεχνάμε ως θεολόγοι ακόμη, ότι εμείς δεν πιστεύουμε σε ένα Θεό, αλλά σε Θεό Πατέρα που έχει τον Υιό Του. Αυτό αμέσως δείχνει μία σχέση. Δεν σχετικοποιεί τον Θεό, τον σχετικοποιεί με το να τον δεσμεύει ουσιαστικά με τον ότι έχει Υιόν. Δεν είναι πια ο Θεός μόνος του, το απόλυτο και ούτω καθεξής φιλοσοφική κατηγορία που τις ήξερε τέλεια ο Βασίλειος. Αλλά έδειχνε ζωή που σχετίζεται με τον άλλον. Ζωή που μεταφράζεται ως κοινωνία. Και κοινωνία στη βίβλο σημαίνει αγάπη. Όταν λοιπόν ο Βασίλειος ξεκινάει αυτό, ξέρει ότι εμείς έχουμε αυτό ως πιο μεγάλη πείρα και γεύση. Δεν είναι για τον Βασίλειο άνθρωπος καταρχήν λογικών όν, αλλά είναι κοινοτικών όν. Είναι χαρακτηριστικό στα όρους το μοναχισμό που ονομάζει ο Αριστοτέλης, είχε πει ο άνθρωπος είναι κοινωνικών, πολιτικών, μάλλον με την έννοια social, human being, social, που το μεταφράζουν σήμερα. Ο Βασίλειος όμως το λέει κοινοτικών, δηλαδή της κοινωνίας που αναπτύσσεται μόνο εν κοινωνία. Και η πιο μεγάλη γεύση ανθρωπιάς σε αυτόν τον κόσμο είναι η δυνατότητα να επικοινωνείς. Και να επιτρέψετε μία παρέμβαση σε κάποια συζήτηση με τους μαρξιστές, όταν με ρωτήσαν τι είναι η θρησκεία, εγώ λέω δεν ξέρω τι είναι η θρησκεία, μπορώ να σας πω για μένα τι είναι η χριστιανική πίστη μας. Είναι η δυνατότητα του ανθρώπου να επικοινωνεί σε όλες τις διαστάσεις. Αυτό τον ορισμό της θρησκεία δεν τον είχαν ακούσει. Για τον Βασίλειο η δυνατότητα επικοινωνίας και κοινωνίας, αυτό που θα ονομάσουν οι πατέρες περιχώρηση και της Τριάδος και των δύο φύσεων στον Χριστό μετά, τον Βασίλειο ήταν δεδομένο ζωής. Η Εκκλησία είναι γεύση κοινωνίας του ζώντος Θεού, αλλά Θεού ως κοινωνίας, ως Τριάδα. Και ίσως αν δεν κάνω λάθος, αυτή υπήρχε μια αγωνία να κοινωνήσει, τουλάχιστον στην ζωή αυτή με τους ανθρώπους, αυτά που λέμε για τον Βασίλειο ως πρότυπο Αγίου, για τη φιλία του, για την αγάπη, όλα αυτά δεν ερχόντουσαν αυτόματα, αλλά βγαίναμε μέσα από έναν αγώνα, μια αγωνία του ίδιου. Ασφαλώς, αν γνωρίζουμε την αλληλογραφία του με τον Γρηγόριο και γενικά τις σχέσεις όλες και την πλευρά του Γρηγορίου που αναφέρει, ήταν πολύ δυναμική μέχρι σημείου και δραματική σχέση των δύο φίλων αυτών, του Βασιλείου και του Γρηγορίου. Ήταν πολύ δυνατοί άντρες και δεν είναι ωραιοποίηση να πούμε ότι όλα πήγαν καλά. Εξάλλου δεν είχαν ο Απόστολος Πέτρος και Παύλος μια δυναμική σχέση, να μην πω πολεμική ανάμεταξύ τους. Αυτά είναι σημεία ζωής. Δεν είναι το πρότυπο στη βίβλο ο Ιάκωβος που πάλευε με το Θεό. Το ξεχνάμε. Ο πατήρ του Ισραήλ πάλι με το Θεό έκανε. Ο Βασίλειος είχε πάλι και με το Θεό και με τον εαυτό του και με τον άλλον
είναι η θετική θεομαχία που θα πει ο Δαμασκηνός κάπου, προσευχή, είναι η θετική δυναμική θεομαχία. Δεν φοβάται ο Θεός από τέτοια μάχη. Αλλά από αδράνεια, από παθητικότητα, από όλα εκείνα που τον άνθρωπο τον αποπροσωποποιούν. Η δυναμική μετοχή στην ζωή της Εκκλησίας του Βασιλείου, και ήταν η εποχή τέτοια που ζήταγε ένα τέτοιο άνθρωπο. Ενώ ήταν ήπιος όταν χρειαζόταν, ήταν αμήλικτος όταν χρειαζόταν από την άλλη μεριά. Είχε ένα φίλο, τον Ευστάθιο Σεβαστίας, ο οποίος ήταν πολύ, κάθε άλλο παρά Ευστάθιος, πολύ ευμετάβλητος, και τον αγαπούσε και τον μάλωνε και τον, αλλά και τον σεβόταν. Αυτό απέδιδαν οι άλλοι στον Βασίλειο, την εναλλακτικότητα, το κομπρομίς και τέτοια, και όμως εκείνος όλα αυτά δεν τον εξέφραζαν, ξεπέρναγε όλα αυτά, διότι ήταν ζωντανή, πηγαία προσωπικότητα που προήλθε από ζωντανό αγώνα. Δεν είναι δεδομένα εκ των προτέρων. Νομίζω, αν θα έλεγα εγώ ανθρωπολογία του Βασιλείου, θα μπορούσαμε να πούμε μια εσχατολογική ανθρωπολογία. Ο άνθρωπος ακόμα δεν είναι, γίνεται. Και εκεί είναι όλες οι δυνατότητες δοσμένες δυνατές. Έτσι και έβλεπε και τη σχέση του με το Θεό. Έτσι ζει ο άνθρωπος ως ελπίδα, ως πίστη, ως σανς, ας πούμε, ευκαιρία, ως δυνατότητα και ως ένα δυναμικό. Και αυτά νομίζω προέρχονται από μία πύρα αγάπης, και η αγάπη είναι το πιο αβέβαιο και το πιο σίγουρο πράγμα ταυτόχρονα, διότι είναι ζωή. Να σας πω κάτι, μια ερώτηση έτσι να σας κάνω. Ο Μέγας Βασίλειος έγραψε αυτό το έργο του στην Εξαήμερον, στη δημιουργία του κόσμου. Μάλιστα. Και έρχεται ο κατά σάρκα αδελφός του, ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, και γράφει περί της κατασκευής του ανθρώπου, που στις πατρολογίες το βλέπουμε ως μια συμπλήρωση, ως μια συνέχεια. Λοιπόν, τι έλειπε από το έργο του Βασίλειου για να το κάνει ο Άγιος Γρηγόριος, ή μέσα από μια ποια σχέση των δύο, ή ποια προοπτική γίνεται αυτή η αλληλοσυμπλήρωση αυτών των δύο έργων? Μου θέτετε μία ερώτηση πατρολογική που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εκτός από το έργο του Γρηγοριού περί κατασκευής ανθρώπου, υπάρχουν δύο ομιλίες περί ανθρώπου που αποδίδονται στα χειρόγραφα και στον Βασίλειο και στον Γρηγόριο, και μία νέα έκδοση στο Παρίσι την ξαναπέντε στο Βασίλειο. Πρόβλημα είναι πιανού πράγματι είναι, αλλά αυτές οι δύο ομιλίες που κατά κάποιον τρόπο συμπληρώνουν τις 9 ομιλίες των Εξαήμερων, μάλλον δίνουν μία λύση, και ίσως την έκανε κάποιος τρίτος για να συμφιλιώσει τις δύο θέσεις ανθρωπολογίας του Βασιλείου και του Γρηγοριού. Είναι γεγονός ότι ο Γρηγόριος Νήσις έτεινε λίγο στη φιλοσοφία, στο μυστικισμό, λίγο πιο πολύ στον Οριγένη, ο λιγότερο κριτικός έναντι του Οριγένη, ενώ ο Βασίλειος είναι πιο βιβλικός, πιο πηγαίος στην βίωση του μυστηρίου του ανθρώπου. Και αυτές οι δύο ομιλίες του Βασιλείου που λέγει ο άνθρωπος κατ' εικόνα έχει κτιστεί και γίνεται καθ' ομοίωση εις το χριστιανός γίγνεσθε. Αλλά αυτό το Χριστό, χριστολογική ανθρωπολογία θα έχει ο Βασίλειος, ενώ κάπως κάποια θεοκεντρική θα έχει ο Γρηγόριος Νήσις. Αλλά θεοκεντρική ακόμα δεν έχει όλες τις εγγύσεις ότι είναι και χριστοκεντρική. Εκεί λίγη διαφορά μπορεί να υπάρχει. Αυτή είναι πιο χριστιανική και πιο ανθρώπινη του Βασίλειου. Δηλαδή έχει πιο πολύ ανθρωπιά. Για μένα πιο πολύ αλήθεια. Και του Γρηγορίου έχει πολλά φιλοσοφικά στοιχεία. Δεν είναι, έχει έξω πέσει σε αυτά. Αλλά έχει, ας πούμε, τονίζει το πνευματικό, το λογικό, αυτά όλα. Και έτσι και εκείνου του ξεφεύγουν αναπόφευκτα ως χριστιανού ορισμένα, που λέει ότι και ο άνθρωπος είναι όλη η ανθρώπινη φύση. Αυτό είναι πια βιβλικό. Αλλά πάντως ο Βασίλειος είναι πιο κοντά στα πράγματα. Είχε το χάρισμα, μάλλον καλλιεργημένο, να διατυπώνει εν θεοπρεπέση λόγης την αλήθεια, όπως κάποιος είπε, νομίζω, ο Γρηγόριος θεολόγος. Δηλαδή να διατυπώσει, γι' αυτό η ορολογία του είναι προϊόν πόνου μεγάλου, νοητικού, ψυχικού, σωματικού, εκκλησιαστικού,
Και αυτό άφησε εποχή τέτοια. Περισσότερο χαρακτήρισε την εποχή του 4ου αιώνα και από τον Αθανάσιο και από τον Γρηγόριο Θεό και από τον άλλο Γρηγόριο. Κατ' εμέ τουλάχιστον. Να σας κάνω και μια άλλη ερώτηση, ίσως λίγο έτσι ξεκάρφωτη. Νομίζετε ότι εάν ο Αυγουστίνος είχε προλάβει να διαβάσει το περί Αγίου Πνεύματος έργο του Μεγάλου Βασιλείου, θα είχαμε αυτή την εξέλιξη στη Δύση που είχαμε? Πιθανώς. Τα διαστάσεις του Αυγουστίνου ήταν πολύ κοντά ανθρώπινες και ικανότητες στο Βασίλειο, αλλά δυστυχώς δεν το διάβασε. Έκανε ένα άλλο, μια άλλη αδυναμία, μάλλον υπέκυψε σε δυναμία ο Αυγουστίνος. Πολύ, και αυτός από πείρα ξεκίνησε, αλλά πολύ επίστεψε την πείρα της καρδιάς του. Για το Βασίλειο η καρδιά ακόμα δεν είναι κριτήριον ότι ο άνθρωπος πράγματι αληθεύει. Διότι μπορεί να είναι υποκειμενικό, μπορεί να είναι συναισθηματικό, μπορεί να είναι μυστικό. Για τον Βασίλειο η καρδιά του ανθρώπου τα αναζητιόταν στην καρδιά του Χριστού. Σαν τον Παύλο, εμείς νου Χριστού έχουμε. Αυτός θα έλεγε, εμείς καρδιά Χριστού έχουμε. Εκεί ο Αυγουστίνος πήγε σε ένα ψυχολογισμό. Ο Βασίλειος το ξεπέρνανε. Αυτό γιατί έχω την εντύπωση ότι μέχρι σήμερα το μεγάλο πρόβλημα στη Δύση είναι το πρόβλημα περί Αγίου Πνεύματος. Ναι. Δηλαδή, εμείς πήραμε με αφετηρία το Βασίλειο. Μάλιστα. Που ήταν η περί Αγίου Πνεύματος θεολογία του, μια κατάθεση εμπειρίας. Φτάσαμε σε αυτό που φτάσαμε, στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, παραδείγματος χάρη, έτσι. Ενώ μέχρι σήμερα στη Δύση και με τα σημερινά ιδεολογικά ρεύματα, πάντα εξακολουθεί να είναι η περί Αγίου Πνεύματος θεολογία το πρόβλημα. Γι' αυτό ήθελα λίγο, αν μπορούμε να εντοπίσουμε λίγο τη συζήτησή μας στο πρόσωπο του Μεγάλου Βασιλείου, γύρω από αυτό το έργο, το σπουδαίο αυτό έργο. Το έργο αυτό πράγματι συμπληρώνει την τριαντολογία του, την αλήθεια του για το Θεό. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα πράγματι δεν έχουμε δυνατότητα προσεγγίσεως του μυστηρίου του Θεού, ούτε του μυστηρίου του Χριστού ακόμη, του σεσαρκωμένου Θεού. Και η Δύση το ξέχασε αυτό. Σίγουρα θα είχε πρωτοχριστιανική πείρα, αλλά η πείρα αυτή όταν υποκατίστατο από ορολογία, από νοοτροπία, μη πηγάζωσε από αυτή την πείρα. Ο Βασίλειος χρησιμοποίησε ελληνική φιλοσοφία όχι να υποταχθεί σε αυτήν, αλλά να τον βοηθήσει να εκφράσει την πρωταρχική πείρα χριστιανική. Ο Αυγουστίνος, μάλλον αμφιταλαδευόμενος σε πολλά κινήματα φιλοσοφικά, υπετάγει τελικά στη θεολογία της καρδιάς του, η οποία όμως δεν ήταν κριτήριο, δεν μπορεί να είναι κριτήριο. Και χρησιμοποίησε νέο πλατωνισμό να εκφράσει αυτό το μυστήριο, γι' αυτό πήγε σε ψυχολογική ερμηνεία της Τριάδος. Ο Βασίλειος, θα πει κάποιος ορθόδοξος σήμερα, πήγε από λειτουργική πείρα της Τριάδος. Στη λειτουργία ζούμε την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος ως πράγματι αυτυποστάτου, ως ενός προσώπου χωρίς τον οποίο ούτε Θεό έχουμε ούτε Χριστό έχουμε. Εκείνος όμως πήγε από ιδέα Θεού. Και έτσι πράγματι έστρωσε τον δρόμο της Δυτικής Θεολογίας και το Φιλιόκφε είναι πολύ καλά, το εντοπίσατε, η αναισθησία έναντι του Αγίου Πνεύματος. Άρα κάποια έλλειψη πείρας. Και δεν είναι τυχαίο ότι υποκατεστάθη η Καθολική Εκκλησία με ίδρυμα, με θεσμούς, αντί να είναι το σύνολο των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Που η Ορθοδοξία καυχιέται για την καθολικότητα της κατεξοχήν καθολικότητα των πολλών χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Και συμφώνως δοξάζομαι όλοι μαζί το Άγιο Πνεύμα. Και όχι μόνο μέρος, η Εκκλησία είναι σύναξη, σύνοδο, συναγωγή, διότι ο Θεός είναι σύναξη, Εκκλησία. Ο Βασίλειος αυτός ζούσε, του Αυγουστίνου έλειπε κάτι. Ίσως η πείρα που ήδη άρχισε στη Δύση να διαφοροποιείται λίγο. Δεν οδήγησε κατευθείαν ο Αυγουστίνος στην απόσχηση, αλλά στο μη αρκετό τονισμό αυτών των πραγμάτων. Τι ήταν αυτό το 4ο αιώνα, γέροντα, που εμφάνισε τέτοιες μορφές, γιατί δεν είναι μόνο ο Άγιος Βασίλειος τον 4ο αιώνα. Μάλιστα. Βλέπετε, μαζεύονται μορφές πολύ μεγάλες και σφραγίζουν την ζωή της Εκκλησίας. Ποια ήταν αυτά
τα ρεύματα. Αν μου επιτρέπετε. Οι συγκυρίες απλώς δεν μπορούν. Αν μου επιτρέπετε να το παραλύσω με την εποχή μας. Νομίζω η εποχή μας, ο 20ος αιώνας, κυρίως η δεύτερο ημίση, πολύ μοιάζει με τον 4ο αιώνα. Στο 4ο αιώνα έχουμε σύγκρουση, συνάντηση, δυναμική χριστιανισμού, γνήσιου από εβραϊκές πηγές, αλλά με το πολύ νέον, εν ουεστιν χρειά. Δεν είναι κατευθείαν γραμμή Ιουδαϊσμού, αλλά είναι νέα αυτή η Καινή Διαθήκη πράγματι και του δυναμικού της ανθρωπίνης εξελίξεως και θρησκευτικής και φιλοσοφικής και πανανθρώπινης που συνοψίζεται στο ελληνικό πνεύμα και στην ελληνική πείρα, που δεν είναι μόνο ελληνική. Μην ξεχνάμε ότι είναι εποχή του νέου πλατωνισμού, που μέσω του μέσου πλατωνισμού ένωσε όλα τα ρεύματα και όλες τις πείρες από Ανατολής, Μέσης Ανατολής, Αιγύπτου, Ρώμης. Είναι πολύ πιο πλούσιο από ένα ευθυγραμμή ελληνικό, διότι το ελληνικό πνεύμα είχε την ευρύτητα να πιάσει, όπως το Βυζάντιο στη συνέχεια, πάρα πολλά εγκολπώνει μέσα και τα τακτοποιεί, αλλά μέσω του εαυτού του. Λοιπόν, συνάντηση με το ελληνικό πνεύμα, που αποτελεί για μένα η πανανθρώπινη πείρα και κυριολεκτικά ο εκλεκτισμός της εποχής δεν είναι τυχαίος. Λοιπόν, και συνεδρίστηκαν δύο μεγάλα και σπουδαία πράγματα, βασικά. Και εκεί αναγκάστηκε να μιλήσει πάλι το Ευαγγέλιο ως λόγος ζωής και άρτος ζωής. Και έβγαλε αυτό που λέει ο μεγάλος ποιητής, ο Σέρβος, ο επίσκοπος Νιέγκος, ότι η μεγάλη πίεση βγάλει μεγάλη φωτιά, μεγάλες σπίθες. Έβγαλε εκείνη την εποχή μεγάλος άντρας. Σημερινή εποχή μοιάζει ότι ξαναγίνεται μια νεοπατριστική θεολογία, μια αναζωοποίηση των καταβολών της ζώσης παραδόσεώς μας, είναι επειδή υπάρχουν ουσιαστικές προκλήσεις της εποχής μας, τις οποίες πρέπει σοβαρά να λάβουμε υπόψη. Ο Βασίλειος τις έλαβε. Ένα δυναμικό, δημιουργικό, αλληλοπεριεχόμενο διάλογο με το ελληνισμό έκανε. Έλληνας ήτανε. Αλλά ήταν και βιβλικός άνθρωπος. Πέθανε ως Έλληνας, αναζωοποιήθηκε ως χριστιανός. Δεν πεθαίνει τίποτα το ουσιαστικό ελληνικό στο βασίλειο, αλλά σώζεται. Η σύγχρονη μας εποχή έχει, εγώ τουλάχιστον έτσι το ζω, μεγάλες μορφές, σαν τον πατέρα Ιουστινοπόπο ή τον Φλωρόσκι, παραδείγματος χάρη, ζουν αυτή την πραγματικότητα και πιστεύω και η εποχή μας θα βγάλει, θα αναδείξει πάλι τους θεωρήμονας, σαν που λέμε Βασίλειο Γρηγόριο, διότι η Εκκλησία ζει ο ίδιος ο Χριστός, το ίδιο το Πνεύμα. Αρκεί όμως να ανοιχτούμε, έτσι όπως ήταν οι πατέρες ανοιχτοί, ήταν άνθρωποι ειλικρινείς, γνήσιοι, διψασμένοι, και γι' αυτό πέρασαν όλη την ελληνική παιδεία σε τόσο βάθος και γλίτωσαν από αυτήν ό,τι ήταν για να διαιωνιστεί. Ό,τι πράγματι διαιωνίστηκε από το ελληνισμό ήταν χάρη στους μεγάλους πατέρες, το 4ο αιώνα μετά το Μάξιμο, μετά την όλη παράδοση του Φωτίου και της, ας πούμε, Βυζαντινής παραδόσεως. Οι Βυζαντινοί διέσωσαν το ελληνισμό, το ουσιαστικό. Έτσι νομίζω ο Βασίλειος. Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι τον 10ο αιώνα υπήρξε μια διαμάχη στο Βυζάντιο με τους Γρηγορίτες, τους Ιωαννίτες και τους Βασιλίτες. Μάλιστα. Και ο Άγιος Ιωάννης, ο επίσκοπος Ευχαϊτών, τους συνένωσε, τους τρεις μεγάλους ιεράρχες μας. Μάλιστα. Συνένωσε τρία ρεύματα, συνένωσε τρεις θεολογικές εκφράσεις ή συνένωσε τρεις μεγάλες μορφές που δεν μπορούσαν να σταθούν και οι τρεις μαζί. Και δεν έχουμε δυστυχώς χρόνο να το προχωρήσουμε αυτό. Δεν ξέρω και εγώ πόσο έχουμε χρόνο. Ιστορικά το πράγμα έχει ως εξής. Τον 11ο αιώνα έχουμε αναβίωση αρχαίου ελληνικού πνεύματος με τον Ψελό, με τον Ιταλό. Ο Μαυρόπους, που ήταν ένα πολύ βαθύς άνθρωπος και ακόμα δεν είναι καλά μελετημένος. Τα λίγα που ξέρουμε θα πρέπει να κατάλαβε ότι το Βυζάντιο θα συνεχίσει την παιδεία, την βιβλικο-ελληνική, αν κρατήσει τις μεγάλες μορφές σε τρεις εκφράσεις κέρυες, σαν τον Βασίλειο Γρηγόριο και Χρυσόστομο. Νομίζω η διαμάχη αυτή μεταξύ των οπαδών δεν ήταν τόσο σπουδαία, όσο ήταν ότι
υπέδειξε τον δρόμο αυτό, θα αναδιωθούμε, θα επιζήσουμε αν κρατήσουμε αυτό. Όπου σώζεται, ό,τι σωστό είχε ο Ιταλός, να τονίσει ο Ψελός. Εκεί αρχίζει νομίζω ο διχασμός στο Βυζάντιο. Ο Φώτιος ήταν ο πρώτος ουμανιστής της νεωτέρας εποχής, πρώτων παλαιολόγων. Ο Μαυροπούς έδειξε δεύτερη φάση. Η τρίτη φάση είναι πια ησυχασμός. Παλαιολόγια εποχή και ησυχασμός. Έχουμε όμως μια παράλληλη πια εκτροπή. Είναι η βυζαντινή σχολαστική που πάνε θωμιστές, ο πλήθων στη συνέχεια που πάνε πια και μεταφράζουν στην αναγέννηση της Δύσεως το σχέτο ελληνισμό, το απογυμνωμένο από την πείρα των Βυζαντινών, οι οποίοι ήταν ελληνιστές παρακαλώ, κανένας δεν ήταν αντιελληνιστής. Και αυτός κατάλαβε ο Μαυρόπους, ο Ιωάννης Ευχαριτών, αυτή το μήνυμα των μεγάλων πατέρων και χάρατε δρόμο για το Βυζάντιο. Η νεότερη Ελλάδα, ναι, που έχει τους τρεις ιεράρχες, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα δεν είναι το ίδιο το ελληνοχριστιανικό πνεύμα. Έχει άλλο νόημα συνήθως σε ορισμένες ερμηνείες. Ίσως κάποια άλλη φορά σε αυτό το σημείο να ξαναμιλήσουμε. Τελείωσε ο χρόνος μας. Ευχαριστώ πολύ. Εμένα, και συγγνώμη για την πολυλογία μου. Επιτρέψτε μου αντιεκκλησιαστικά να ευχηθώ και καλή χρονιά, γιατί αύριο είναι η κοσμική νέα χρονιά. Η εκκλησιαστική ήταν την 1η Σεπτέμβρη. Και εγώ εύχομαι κάθε καλό σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Hello.